Το μήνυμα ότι οι απαιτήσεις για άρση της προστασίας της πρώτης κατοικίας την ώρα που ζητείται από την Ελλάδα να παρέχει στέγη στους πρόσφυγες είναι παράλογες, έστειλε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου με τον Μάρτιν Σούλτς. Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να δείξει η Ευρώπη στην Ελλάδα την ίδια αλληλεγγύη που δείχνει η Ελλάδα στους πρόσφυγες, εν μέσω της διπλής κρίσης που αντιμετωπίζει η χώρα, οικονομικής και προσφυγικής. Υπάρχουν εδώ μια σειρά από ζητήματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε. Και κυρίως πρέπει να δούμε ζητήματα που θα έλεγα πέραν μιας οικονομικής βαρβαρότητας εμπίπτουν και σε ένα σκέλος ηθικής, θα έλεγα. Την ίδια στιγμή που οι νησιώτες μας ανοίγουν την αγκαλιά τους στα κύματα των προσφύγων και τους δίνουν από το φαγητό τους, ενδεχομένως και από τη στέγη τους ορισμένοι. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αυξήσει το ΦΠΑ στα νησιά. Την ίδια στιγμή που εμείς θα κάνουμε το καθήκον μας και θα δημιουργήσουμε τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις για να έχουν στέγη αυτοί οι άνθρωποι, έστω και προσωρινή, μέχρι τη διαδικασία της μετεγκατάστασης. Την ίδια στιγμή δεχόμεθα πιέσεις για παράλογες απαιτήσεις, για την δυνατότητα, την πιθανότητα να άρουμε την προστασία της πρώτης κατοικίας για τους Έλληνες πολίτες. Εξήγησα λοιπόν στον πρόεδρο Σούλτς ότι αυτές οι απαιτήσεις είναι απαράδεκτες και η ελληνική κυβέρνηση σε αυτές τις απαιτήσεις δεν πρόκειται να υποχωρήσει. Δίκαια τα αιτήματα αυτά θα τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας, αλλά πρέπει να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, είπε από την πλευρά του ο Μάρτιν Σούλτς. Θέλω όμως για άλλη μια φορά να υπογραμμίσω ότι αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός μου είναι απόλυτα σαφή. Αναφέρθηκε στο θέμα της στέγασης, αναφέρθηκε στο θέμα του ΦΠΑ για τα νησιά. Αυτά είναι, αν θέλετε, συμβολικά θέματα. Τα πήρα όμως πάρα πολύ σοβαρά υπόψη μου. Θα τα πάρω στις αποσκευές μου για τις Βρυξέλλες. Θα τα συζητήσω με τους εκπροσώπους των ευρωπαϊκών θεσμών. Και θέλω επίσης να πω το εξής. Πράγματι, πρέπει να προστατεύσουμε την Ελλάδα με όλα τα δυνατά μέσα. Από την άλλη όμως, και πάλι από αυτού συμφωνώ με τον κύριο Πρωθυπουργό, από την άλλη λοιπόν, η χώρα πρέπει να καλύψει τα κριτήρια των συμφωνιών που έχουν συναυθεί και συνομολογηθεί μεταξύ των θεσμών. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς και ο Ευρωπαίος Επίτροπος Αρμόδιος για Θέματα Μετανάστευσης Δημήτρης Αβραμόπουλος αποχαιρέτησαν το πρωί της Τετάρτης τους πρώτους 30 πρόσφυγες που αναχώρησαν για το Λουξεμβούργο στο πλαίσιο του προγράμματος μετεγκατάστασης προσφύγων από την Ελλάδα σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαν σύντομη συζήτηση, τους 30 πρόσφυγες λίγο πριν επιβιβαστούν στο αεροσκάφος που θα τους μεταφέρει στο Λουξεμβούργο. Πρόκειται για 2 οικογένειες Ιρακινών και 4 οικογένειες από τη Συρία που έφυγαν από τα αεροδρόμια έγκυος με 2 παιδιές. Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες και αντίξωες οικονομικές συνθήκες, διότι μην ξεχνάμε, η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ανθρωπιστική κρίση από μόνη της. Διότι ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού εξαιτίας των προγραμμάτων που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια ζει στην ανέχεια, ζει σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Εν τούτης, ο ελληνικός λαός έχει ανοίξει την αγκαλιά του σε αυτούς τους ανθρώπους και ιδιαίτερα οι κάτοικοι των νησιών. The situation of your country. Affected by one of the deepest economic crises in history of Greece, and in the same time confronted with the refugee problems. These are extraordinary circumstances, and I think therefore you were quite right by mentioning that one of the basic values of the European Union is solidarity.